Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για τη σειρά έρωτας φυγάς. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ότι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια από το 161 έως το 165. Επεισόδιο λοιπόν 161, 29 Μαΐου. Ο Ιάσονας ανακουφίζεται με την παραγγελία του Υπουργείου Υγεία για τα όσπρια που τον οδήγησαν στην καταστροφή. Όμως η ζημιά είναι πολύ μεγάλη και μόνο με την πώληση των ακινήτων μπορεί να καλυφθεί. Κάτι που δίνει εντολή με βαρδιά καρδιά να προχωρήσει. Η Αλεξάνδρα ξυπνάει με ένα πολύ κακό προαίσθημα... και ακολουθεί στην αγορά τον άντρα της έχοντας έννοια τον γιο τη. Όταν επιστρέφει μετά από ώρες θα δει ότι το ένστικτό τη δεν έπεσε έξω. Η εισαγγελέα καλεί για ανάκριση τον Μάρκο για τις δύο δολοφονίες. Ο Νικόλας συναντάει την Άννα και καταλαβαίνει ότι οι δρόμοι τους έχουν χωρίσει για πάντα. Η Μαριέτα μαθαίνει ποιος μεσολάβησε στην πώληση των Οσπρίων. Η Αλεξάνδρα επιστρέφοντας στο Κιάρι αντιλαμβάνεται την εξαφάνιση του γιού της και ο πανικός της την οδηγεί στο νοσοκομείο. Επισόδιο λοιπόν 162, 30 Μαΐου. Η Ευγενία, λόγω και κίνης κάποιας επιπλοκής, κινδυνεύει να χάσει το παιδί παρότι προτιμάει να ρισκάρει τη δική της τη ζωή. Ο Μάρκος προσπαθεί να την αποτρέψει. Η οργή της προς εκείνον για το τελευταίο περιστατικό δεν λέει με τίποτα να τελειώσει. Η Ελπίδα λαμβάνει ένα ανώνυμο σημείωμα για κάποια υπόθεση θανάτου. Η Αλεξάνδρα γεννάει ένα κοριτσάκι γεμίζοντας χαρά τόσο στην ίδια όσο και στους δικούς της ανθρώπους. Ο Ιάσονας έχει μάθει πως ο Μάρκος την έφερε να γεννήσει, αλλά τελικά πιστεύει την εξήγησή της και συμφωνούν να λήξουν τον πόλεμο εκεί. Η Ευγενία φέρνει στον κόσμο και εκείνη ένα πρόωρο αγοράκι και όλοι αγωνιούν για το αν θα ζήσει ή όχι. Επισόδιο λοιπόν 163, 31 Μαΐου. Η κατάσταση με την Ευγενία και τον Μάρκο είναι πολύ τεταμένη. Αυτός θέλει να είναι κοντά στο παιδί του που ακόμα δεν γεννήθηκε και δίνει μια πολύ σκληρή μάχη για τη ζωή του. Αλλά η Ευγενία θέλει να τον κρατήσει μακριά του. Ο Στέφανος θα προσπαθήσει να διατηρήσει τις ισορροπίες και στους δύο. Ο Ιάσονας με τον ερχομό της κόρης του αποφασίζει λοιπόν να αναλάβει δράση και να κλείσει κάθε εκκρεμότητα ξεκινώντας πρώτα από αυτούς που τον έχουν πειράξει. Επισόδιο λοιπόν 164, 1η Ιουνίου. Η οικογένεια Δερμετζή υποδέχεται του πάντε για να ευχηθούν για το νέο μέλο τη οικογένεια. Όλα κυλούν πολύ ήσυχα μέχρι που η Αθηνά εξαφανίζεται και η αποθήκη πίσω από το μικρό αρχοντικό τυλίγεται στι φλόγε. Η ελπίδα έρχεται να σώσει τη γεγιά. Όλοι είναι περήφανοι για εκείνη και η Μαρκέτα και ο Ιάσονα σκέφτονται να αλλάξουν στάση απέναντί του για τα μάτια του κόσμου γιατί έχει γίνει μια ηρωίδα μετά από αυτό. Το κλίμα λοιπόν ανάμεσα στην Ευγενία και στο Μάρκο συνεχίζεται. Η υπομονή του Μάρκου αρχίζει να εξαντλείται. Ο Στέφανος και η Νότα προσπαθούν να το συγκρατήσουν όσο μπορούν. Η Νάντια βρίσκει στο γραφείο του Μιχάλη ένα σημείωμα της Φωτεινής και αναγνωρίζει τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα με αυτό της ανώνυμης επιστολής για το Μίτσο. Επισόδιο λοιπόν 165, 2 Ιουνίου. Η Ευγενία είναι προσκολλημένη στο μωρό και δεν θέλει να έχει ο Μάρκος επαφή μαζί του ούτε με εκείνη. Γεγονός που αυτό κάνει τη σχέση τους πάρα πολύ δύσκολη. Η Γεωργία μαθαίνει πως ο στρατής δεν ξόβλησε ακόμη το Κοντογιάννη. Η Μαριέτα το καταλαβαίνει και αποφασίζει να πληρώσει εκείνη. Ο Νικόλας προσεγγίζει ρωματικά τη Ρινιό που διστάζει παρόλο που τον θέλει πολύ. Η Ευγενία αναγκάζεται να αφήσει για λίγο το παιδί με τον Μάρκο. Λόγω όμως μιας εκτάκτης ανάγκης του μικρού να θυλάσει, η Αλεξάνδρα και ο Μάρκος αποφασίζουν να τον αλάβει εκείνη. Τότε επιστρέφει η Ευγενία. Αυτά φίλοι μου θα συμβούν στα επόμενα επεισόδια της σειράς Ερώτας Φυγάς, από το επεισόδιο 161 έως το 165. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου! Γεια σας!